Τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών στην διοίκηση του Δήμου έκανε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι ανάλογες παρουσιάσεις πεπραγμένων θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να έχουν οι πολίτες μια εικόνα για τα όσα συμβαίνουν στον Δήμο. Ο κ. Τζιούμης έκανε αναλυτική παρουσίαση των έργων που έγιναν ανά μήνα τόσο στην πόλη της Τρίπολης όσο και στα χωριά που πρέπει, όπως είπε, να έχουν ίση αντιμετώπιση. Τα χωριά για μας θα έχουν ισότιμη αντιμετώπιση. Όπως έχει και η πόλη. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα των χωριών. Έγιναν πολλές παρεμβάσεις από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου, από τις υπηρεσίες καθαριότητας, από την υπηρεσία Πρασίνου, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Πρώτη προτεραιότητα για τον Δήμαρχο Τρίπολης ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κ. Τζιούμης δήλωσε πως έργα καθαριότητας έγιναν σε όλη την έκταση του Δήμου με την αξιοποίηση των υπηρεσιών αλλά και των τεχνικών υποδομών που διαθέτει. Εμείς είχαμε δεσμευθεί ότι θα ασχοληθούμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα στο Δήμο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που σε άλλους Δήμους θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα να έχουν λυθεί. Δυστυχώς, εμάς ήταν ζητούμενο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τις πρώτες μέρες, ήδη από το Σεπτέμβριο. Αναφέρω ενδεικτικά πλάκες και κράσπεδα αποκατάσταση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, πλατεία Πετρινού, Τάσου Σεχιώτη, Εθνικής Αντίστασης, πλατεία Άρεως. Να πω ότι υπήρχαν πλάκες και πλακάκια σπασμένα για χρόνια, όχι για μήνες, για χρόνια, και δεν είχαν αντικατασταθεί και αντικαταστάθηκαν αμέσως από το Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αλλά και τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στις οποίες η Τρίπολη θα έχει μια ξεχωριστή θέση. Είμαστε σε επαφή με το Ελλάδα 2021. Έχω τονίσει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου ότι έχουμε έρθει σε επαφή και με τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τον Γραμματέα της Βουλής που είναι και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ελλάδα 2021. Είμαστε σε επαφή και με την Επιτροπή αυτή. Θα συνεργαστούμε. Έχουν τη διάθεση, σύμφωνα αυτά που μας λένε, να τοποθετήσουν, γιατί έτσι το δικαιούνται, όπως είπα, την Τρίπολη στο κέντρο, στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων που θα κάνει η χώρα πλέον. Ο κ. Τζιούμης έκλεισε λέγοντας πως έχει συμφωνήσει με τους δημότες ένα πλάνο δουλειάς σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης του τόπου, το οποίο θα υλοποιείται βήμα-βήμα.